Αυτός είναι ο Max FM. Καθημερινά 8 με 9 Γιώργος Κοντογιάννης, 9 με 10 Γιάννης Γεωργόπουλος, 10 με 11 Αλέξανδρος Κογκόλης, 11 με 12 Δήμητρα Μπαλαφούτη, 1 με 2 Ελληνοφρένεια. Max FM 93,4. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι Τρίτη 14 Μαρτίου και αμέσως τώρα ξεκινάει η κεντρική σας ενημέρωση για την Αχαΐα και την Δυτική Ελλάδα από τον τηλεοπτικό σταθμό Αχαΐα. Ακολουθούν οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους. Σε απεργιακό κλειό η χώρα την Πέμπτη. Απεργούν αύριο οι δημοσιογράφοι. Ο ποδηλατικός θρύλος Tour de France έρχεται στη Δυτική Ελλάδα και την αρχαία Ολυμπία. Επιστολή Φαρμάκη σε υπουργούς για τους οργανισμούς εγγύων βελτιώσεων. Προτάσεις για να μην κινδυνεύσει η αρδευτική περίοδος. Θρηνεί η Πάτρα και ο αθλητισμός για τον Γιώργο Μασούρα. Αύριο η κηδεία του, λουλούδια και κασκόλ της Παναχαϊκής στο σημείο του δυστυχήματος. Αυτός είναι ο Max FM. Καθημερινά 8 με 9 Γιώργος Κοντογιάννης, 9 με 10 Γιάννης Γεωργόπουλος, 10 με 11 Αλέξανδρος Κογκόλης, 11 με 12 Δήμητρα Μπαλαφούτη, 1 με 2 Ελληνοφρένεια. Max FM 93,4. Θρηνεί η Πάτρα και ο αθλητισμός για τον θάνατο του Γιώργου Μασούρα, το οποίο η κηδεία θα τελεστεί αύριο στον Ιερό Ναό Αγίου Διονυσίου. Συγγενείς, φίλοι, συναθλητές αφήνουν λουλούδια και κασκόλ της Παναχαϊκής, της αγαπημένης του ομάδας, στην οποία είχε παίξει και μπάσκετ προσφάτως, στο σημείο του δυστυχήματος, στην οδό Κορίνθου. Θρηνός και συγκίνηση στην Πάτρα από τον ξαφνικό χαμό του Γιώργου Μασούρα όταν έπεσε με τη μηχανή του πάνω σε κολόνα στην οδό Κορίνθου λίγο πριν την Καρόλου. Φίλοι, γνώστοι και άνθρωποι που συγκλονίστηκαν από το χαμό του περνώντας από το σημείο που έπεσε έχουν αφήσει λουλούδια και μηνύματα. Με αυτό τον τρόπο τον αποχαιρετούν. Ο 27χρονος οδηγώντας μοτοσυκλέτα και κινούμενος επί της οδού Κορίνθου κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες έχασε τον έλεγχο με αποτέλεσμα την εκτροπή της μηχανής του και την πρόσκρουση αυτής σε τσιμεντένια κολόνα στο ύψος της Καρόλου. Ο μοτοσυκλετιστής τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών ο νεαρός κατέληξε. Έρευνα για τις συνθήκες και τα αίτια του συμβάντος διενεργεί το ανακριτικό τμήμα της Τροχέας Πατρών. Ο 27χρονος Γιώργος ήταν αδερφός του πρώην ποδοσφαιριστή της Παναχαϊκής και του Ηρακλή Θεσσαλονίκης Νίκου Μασούρα και του νυν φυσικοθεραπευτή της ομάδας του Απόλλωνα, που παλαιότερα αγωνίστηκε στην ομάδα μπάσκετ της Παναχαϊκής Άγγελου Μασούρα. Ο ίδιος, ο 27χρονος, είχε παίξει στο παρελθόν μπάσκετ στην Παναχαϊκή και στη Σεφάνδρα Βίδας. Η ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρει από τους αστυνομικούς του τμήματος Τροχέας Πατρών. Σχηματίστηκε δικογραφία για θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα που έλαβε χώρα χθες τα ξημερώματα στην Πάτρα. Ειδικότερα 27χρονος με δαπός άνδρας οδηγώντας μοτοσυκλέτα εξετράπη της πορείας του και ανετράπη στο οδόστρωμα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα. Ενεργείται έρευνα για τη διακρύβωση των αιτιών και συνθήκων πρόκλησης του τροχαίου δυστυχήματος. Την Τετάρτη στις 12 το μεσημέρι, στον Ιερό Ναό Αγίου Διονυσίου Πάτρων, οικογένεια, συγγενείς, φίλοι και συναθλητές της πόλης θα πούν το τελευταίο αντίο στον άτυχο νεαρό μπάσκετμπολίστα. Η ταφή του θα γίνει στο κημητήριο Αγίου Μινά Λεύκας.
Αλλάζουμε θεματολογία, κυρίες και κύριοι. Συνεχίζουμε με το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, με την παρουσία του πρώην Υπουργού Μεταφορών Κώστα Καραμαλή. Θα συνεδριάσει στις 11 το πρωί της Δευτέρας 20 Μαρτίου η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής μετά τα αιτήματα των κοινοβουλευτικών ομάδων σχετικά με το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα. Ο πρόεδρος της Βουλής επεσήμανε ότι είναι προφανές ότι τόσο με την αυριανή συνεδρίαση, παύλα ενημέρωση της Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου, στην οποία θα παρήσεται ο Υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης, και με τη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, ανοίγει ο κύκλος των σχετικών συζητήσεων και δεν κλείνει. Νωρίτερα, σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον πρόεδρο της Βουλής, ο παραιτηθής Υπουργός Μεταφορών Κώστας Καραμαλής ανέφερε ότι είναι στη διάθεση της Βουλής προκειμένου να ενημερώσει για το τραγικό συμβάν στα Τέμπη. Λίγη ώρα αργότερα, η Νέα Δημοκρατία κατέθεσε αίτημα για σύγκληση της Επιτροπής, με το οποίο καλούνται πρώην Υπουργοί Μεταφορών, από τον Μιχάλη Χρυσογοή δηλαδή και μετά, καθώς επί υπουργίας του είχε υπογραφεί η περίφημη σύμβαση 717, να απαντήσουν στα ερωτήματα. Άρα στη Βουλή θα βρίσκονται, εκτός του κυρίου Καραμαλή, ο κύριος Χρυσογοήδης, ο κύριος Σπίρτζης και ο Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος είναι τώρα, εκτός από Υπουργός Επικρατείας, επικεφαλής στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Είναι προσωπικό στοίχημά μου η ανάταξη του σιδηροδρόμου, είπε χαρακτηριστικά μεταξύ άλλων σήμερα σε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Στην συγκεκριμένη σύσκεψη συμμετείχαν οι πρόεδροι και διευθύνοντες σύμβουλοι του ΟΣΕ, της ΕΡΓΟΣΕ και της Hellenic Train, όπως και οι υπουργοί. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η πρώτη προτεραιότητα είναι ένα ασφαλές σχέδιο άμεσης επαναλειτουργίας των σιδηροδρόμων, με τις σχετικές ανακοινώσεις να κάνει νωρίς το απόγευμα ο Υπουργός Επικρατείας και επικεφαλής του Υπουργείου Υποδομών Γιώργος Γεραπετρίτης. Σύμφωνα λοιπόν με τον κύριο Γεραπετρίτη, κυρίες και κύριοι, ο οποίος ανακοίνωσε το πρόγραμμα για την επανεκκίνηση των σιδηροδρόμων, αυτό θα γίνει σταδιακά από τις 22 Μαρτίου. Την 1η Απριλίου θα ξεκινήσει το δρομολόγιο Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Έχουμε νέα και για τον προαστιακό της Πάτρας. Ξεκινάει 22 Μαρτίου. Θα δούμε έως τότε, διότι μεσολαβούν κάποιες μέρες, πώς θα γίνεται η μετακίνηση. Με λεωφορεία θα γίνεται, θα μας εξειδικεύσει αργότερα ο Αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας Χαράλαμπος Μπονάνος. Από 22 Μαρτίου λοιπόν ξεκινά ο προαστιακός έως την κάτω Αχαΐα. Μένοντας στο ίδιο μήκος κύματος, κυρίες και κύριοι, θα καλησπερίσω ευθύς αμέσως τον Αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας Χαράλαμπο Μπονάνο, με τον οποίο έχουμε συνδεθεί μέσω Skype και τον ευχαριστώ θερμά. Καλησπέρα σας, κύριε Αντιπεριφερειάρχα. Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Θέλω να μιλήσουμε για ένα κοινωνικό ζήτημα πλέον, το οποίο είναι ο προαστιακός από την Πάτρα έως την κάτω Αχαΐα, ο οποίος εξυπηρετούσε μέχρι πρότινος εκατοντάδες συμπολίτες, για να μην πω χιλιάδες καθημερινά, όμως πλέον μετά το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη δεν βρίσκεται σε λειτουργία και θα ξεκινήσει όταν, με τα μέτρα που ανακοίνωσε ο κύριος Γεραπετρίτης, ξεκινήσουν τα δρομολόγια συνολικά στον σιδηρόδρομο. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ που έκανα, δεν υπάρχει επεξεργασία σεναρίων, μέσα στην αμπομπούλα δηλαδή, για να το πω απλά λαϊκά, να κλείσει ο προαστιακός της Πάτρας, ο οποίος χρήζει όμως ενδυνάμωσης, η αλήθεια είναι. Μέχρι να ξεκινήσουν τα δρομολόγια, έχετε προβλέψει τόσο εσείς όσο η Hellenic Train, η πρώην Τρενοσέ, να βοηθήσετε τους πολίτες με λεωφορεία. Ποιος είναι ο σχεδιασμός? Είχαμε ένα τεράστιο πρόβλημα στη σύνδεση του Ρίου και του Αγίου Βασιλείου με το κέντρο της Πάτρας και με το νοσοκομείο. Άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να πάνε σε γιατρό, που δεν έχουν τη δυνατότητα χρήσης ιδιωτικού αυτοκινήτου. Όλοι δεν είναι οι τυχεροί της ζωής. Υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν να έχουν το ατομικό μέσο μεταφοράς. Και μάλιστα συνήθως αυτά τα άτομα είναι μεγαλύτερης ηλικίας. Συνεπώς, μετά και από την ανακοίνωση της κυρίας Μπετιχαβά και την επικοινωνία με το γραφείο μου, άμεσα μαζί με τη διευθύντρια του τμήματος μεταφορών, την κυρία Καραμπάτσου, επικοινωνήσαμε με τον κύριο Ρίγα τον ΚΤΕΛ και ζήτησα να μπουν εξτρά δρομολόγια ώστε να μπορέσουν να συνδέσουν τις περιοχές του Αγίου Βασιλείου και του Ρίου και με το νοσοκομείο και με το κέντρο της Πάτρας, ώστε να μην παραμένουν αποκλεισμένοι. Πράγματι, άμεσα θα έλεγα, το ΚΤΕΛ, το αστικό ΚΤΕΛ της Πάτρας, έβγαλε συγκεκριμένα δρομολόγια που ισχύουν από 14 Τρίτου και μάλιστα με συγκεκριμένες ώρες και από τον Άγιο Βασίλειο και από το Ρίο και από την Προβλήτα, ώστε να μπορέσουν να εξυπηρετηθούν οι κάτοικοι.
Νομίζω ότι ήταν μια ενέργεια την οποία δημόσια θέλω να ευχαριστήσω τα αστικά κτέλ εδώ της Πάτρας, που ανταποκρίνεται στις ανάγκες του κόσμου, στις ανάγκες των μεγάλων αστικών περιοχών που είναι το Ρίο και ο Άγιος Βασίλειος, διότι πραγματικά απέμειναν αποκλεισμένοι από τη στιγμή που σταμάτησε ο προαστιακός. Άρα τώρα, 5 λεωφορείο για να εξυπηρετήσει και το Ρίο και τον Άγιο Βασίλειο και τον Καστελόκαμπο, όλες τις βόρειες περιοχές της Πάτρας. Ακριβώς όλες τις βόρειες περιοχές της Πάτρας θα τις εξυπηρετεί πλέον το αστικό κτέλ μέχρι ότου επαναληφθεί η λειτουργία του προαστιακού. Θα πηγαίνει και στο νοσοκομείο και αργήσει. Στα καράβια, κύριε Μπονάνε. Ακριβώς μέχρι την προβλήτα. Ακριβώς. Έχει μάλιστα συγκεκριμένες ώρες, το έχει βγάλει, έχει ανακοινώσει το δρομολόγιο, το αστικό κτέλ, και είναι συγκεκριμένες, βλέπω μία, δύο, τρεις, τέσσερις, τουλάχιστον 7 φορές περνάνε δρομολόγια από την προβλήτα. Συγγνώμη, παρακαλώ, ολοκληρώστε. Ναι, εκείνο που θέλω να τονίσω είναι ότι πραγματικά τώρα στα κοντά 5 χρόνια μάλλον, το ότι έχει εγκαταληφθεί η εργολαβία του τρένου από τον Άγιο... Να πάμε σε λίγο εκεί, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, συγγνώμη, διότι τίθεται ένα ερώτημα. Η βόρεια πλευρά θα εξυπηρετηθεί. Οι άνθρωποι αυτοί δεν μπορούσαν να πάρουν ταξί, διότι στο πλαίσιο του ρεπορτάζ ρώτησα σήμερα τον πρόεδρο του ραδιοταξί, μου είπε δεν έχει αυξηθεί η επιβατική κίνηση. Δεν θα το πούν όμως, προφανώς. Δεν μπορούμε να είμαστε σε κάθε σπίτι για να πάρουμε κλίμα. Δεν είναι εύκολο να πληρώσεις 7 και 10 ευρώ για ταξί, ούτε να πάρεις το λεωφορείο το 6 μόνο που περνούσε από εκεί. Οπότε θα πας με το αυτοκίνητό σου ή με κάποιον φίλο σου. Άρα δίνεται μία ανάσα στη βόρεια πλευρά. Στην άλλη πλευρά... Στην άλλη πλευρά έχω ζητήσει από το υπεραστικό κτέλ, γιατί εκεί πέρα συζητάμε για μια τέτοια κατάσταση, να μπορέσει να πυκνώσει τα δρομολόγια προς κάτω ο Χαγιά, να εξυπηρετήσει και εκεί τον κόσμο, ώστε να μην έχουν τα προβλήματα της επικοινωνίας των δύο αστικών ιστών κάτω από Χαγιάς και Πάτρας. Μάλιστα. Θα το δούμε και αυτό. Πιστεύω να υπάρξει ανταπόκριση άμεση. Πάμε στα έργα. Ξεκινά η νέα εργολαβία τώρα από την Ροδοδάφνη στο Ρίο. Ωστόσο, έχετε δίκιο, δημιουργούνται προβλήματα, διότι έργα είχαν ξεκινήσει και έχουν βαλτώσει. Είστε αισιόδοξος και για αυτό το κομμάτι? Κοιτάξτε, να μην πω μεγάλη κουβέντα, αλλά πράγματι νομίζω ότι επιτέλους αξιόπιστα θα συνεχιστεί η εργολαβία σε σχέση με τα έργα που έχει αναλάβει ο ίδιος εργολάβος, δηλαδή με την ιστορικότητα που έχει σε διάφορα έργα, που δείχνει μια αξιοπιστία και συνέπεια στην εκτέλεση των έργων. Μακάρι να επαληθευτεί και εδώ πέρα. Όμως πρέπει να τονίσω ότι υπήρξε τα 4-5 χρόνια αυτά, 5 χρόνια κοντά, μεγάλη εγκατάλειψη από τη στιγμή που αφέθηκε η εργολαβία στην τύχη της. Εγκατάλειψη, θα σας έλεγα, με κινδύνους που είχαμε και πλημμυρών, αλλά και με τη διασταύρωση οχημάτων, γιατί σε πολλές διασταυρώσεις δεν υπήρχαν ούτε τα στόπ. Δρόμοι εγκαταλελειμμένοι στις παράπλευρες οδούς που υπάρχουν, οι τάφοι που έχουν γίνει από τον προηγούμενο εργολάβο για να μπορέσει να γίνει σιδηροδρομική γραμμή, και μια κατάσταση, θα σας έλεγα, η οποία δεν περιποιεί τιμή για τον ΟΣΕ γενικότερα. Και λέω γενικότερα γιατί εδώ πέρα, παρόλες τις παρεμβάσεις που είχαμε κάνει, ψάχναμε να βρούμε τελικά ποιος είναι ο υπεύθυνος. Αυτός ο κατατεμαχισμός του ΟΣΕ, τρενοσέ, εργοσέ, ό,τι θες ακούς εκεί πέρα, 50 επιχειρήσεις για ένα συγκεκριμένο έργο που έχουν να επιτελέσουν, είναι μια προβληματική κατάσταση που δημιουργεί και δυσκολίες επικοινωνίας, σας λέω, και της τοπικής αυτοδιοίκησης με το λόγο οργανισμό. Φαντάζομαι τα πράγματα να πάρουν μια σειρά. Άμεσα πρέπει να διορθωθούν όμως καταστάσεις οι οποίες εκθέτουν και τον κόσμο σε κίνδυνο, είτε σε πλημμυρικά φαινόμενα, σας λέω, είτε ακόμα και να υπάρχουν παγίδες στη διασταύρωση οχημάτων, γιατί όλοι δεν είναι κάτοικοι εδώ της περιοχής. Έρχονται και επισκέπτες, οι οποίοι δεν γνωρίζουν ποιος δρόμος έχει την προτεραιότητα και καταλαβαίνετε, δημιουργούνται διάφορες αντικοινωνικές καταστάσεις. Σωστό. Φαντάζομαι, ξαναλέω, το συντομότερο δυνατό αξιόπιστα να πάρουν τα πράγματα το δρόμο τους, ώστε να μην υπάρχει αυτή η εγκατάλειψη που παρατηρείται στις δύο αυτές μεγάλες αστικές κοινότητες. Και μπορεί να, ναι, έκανα σήμερα το πρωί ρεπορτάζ. Ο προαστιακός είναι ένα μέσο φιλικό, είναι οικονομικό, είναι άνετος. Και ήταν ασφαλής, τουλάχιστον το πιο ασφαλές μεταφορικό μέσο μέχρι πρότινος, μέχρι να μάθουμε, να ακούσουμε, να δούμε όλα αυτά που είδαμε τις προηγούμενες ημέρες. Ως εκ τούτου, κυβερνητικά στελέχη μου λένε
ότι με τις αλλαγές που θα υπάρξουν σε όλο το σιδηροδρομικό δίκτυο, δηλαδή με τους σταθμάρχες που θα μπουν, με τη μείωση του μεταφορικού έργου προκειμένου να υπάρχει ασφάλεια, δηλαδή λιγότερα δρομολόγια, περισσότεροι σταθμάρχες, καλύτερος έλεγχος, με τον εξυγχρονισμό του σιδηροδρομικού δικτύου, με την τηλεδιοίκηση και με όλα όσα εφαρμόζονται, διότι έχουμε αλλάξει πολύ σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, όμως δεν ήταν αρκετά, αλλά αλλάξαμε, θα είναι καλύτερα τα πράγματα την επόμενη μέρα με την επανέναρξη των δρομολογίων. Άρα στο πλαίσιο αυτό δεν υπάρχει υπό επεξεργασία κανένα σενάριο για να σταματήσει τη λειτουργία του προαστιακός. Στο πλαίσιο αυτό προσθέτως θα ενδυναμωθεί ο προαστιακός, διότι έρχεται και συντήρηση και λόγω των γεγονότων δεν πρόλαβε να υλοποιηθεί, διότι δεν πέρασε από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΣΕ όπως ήταν να περάσει. 1,3 εκατομμύρια για βαθιά συντήρηση της γραμμής από το Ρίο έως την Κάτω Αχαΐα και μάλιστα πλήρη ανακατασκευή από τον Άγιο Ανδρέα έως τον Άγιο Διονύσιο, διότι στην προηγούμενη συντήρηση δεν έγινε στην ουσία συντήρηση της γραμμής. Άλλαξαν, για να το πω απλά, τα ξύλα εντός, μπήκε φωτισμός, μπήκαν λάμπες, έγιναν τα στέγαστρα. Δεν μιλούσαμε για μια βαθιά συντήρηση της γραμμής. Ελπίζουμε να το δούμε και αυτό τώρα. Γι' αυτό είχαμε και εκτροχιασμούς. Και το λέω διότι κάποιοι έκαναν εγγένεια τότε ελαφρά την καρδία. Ξύνετε παλιές πληγές. Το σχόλιο σας θέλω για να κλείσουμε. Ναι, ναι. Πραγματικά μια κατάσταση η οποία είναι απίστευτη. Δηλαδή να έχει πληρώσει η περιφέρεια και μέσω ΕΣΠΑ για να μπορέσει να αναβαθμιστεί, όπως είπατε σωστά, η γραμμή από Πάτρα μέχρι Κάτω Αχαγιά, να γίνουν προεκλογικά εγγένεια με χαρακτηριστικές φωτογραφίες, να μην τις θυμίζω πάλι, και τελικά η γραμμή αυτή να μην λειτουργήσει. Και κάναμε μια καινούργια προσπάθεια. Πιέσαμε τα πράγματα τότε με τον κύριο Κοταρά που ήταν αντιπρόεδρος στον ΟΣΕ και μπήκανε κάποιες διαδρομές, όχι όσο θα θέλαμε σε συχνότητα που θα έπρεπε να συνδέει την Κάτω Αχαγιά με την Πάτρα, αλλά τελικά παρουσιάστηκαν και άλλα προβλήματα σε σχέση με την υποδομή του υλικού που υπήρχε των σιδηροτροχιών, τα ξύλινα αυτά που λέτε που ήταν σάπια κτλ. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα είναι πρωτοφανή. Δηλαδή να πληρώνει η Περιφερειακή Αρχή για να μπορέσει να αναβαθμιστεί η γραμμή και τελικά αποτέλεσμα να μην έχουμε. Ελπίζω με αυτή την εργολαβία το 1,5 εκατομμύριο περίπου που είπατε να τελειώνει αυτή η κατάσταση, να αναβαθμιστεί όλη η γραμμή και όλα τα σημεία τα οποία θεωρούνται επικίνδυνα, γιατί πράγματι ο προαστιακός, ο οποίος εξυπηρετεί πάρα πολύ τον κόσμο και πρέπει κάποια στιγμή να έχουμε και την κουλτούρα της σύνδεσης των δύο αστικών αυτών περιοχών με το σιδηρόδρομο, γιατί προσέξτε, ο προαστιακός αυτός διευκόλυνε και κάτι άλλο που δεν πρέπει να το περνάμε στα ψηλά. Είχαμε και έχουμε ακόμα ένα επικίνδυνο δρόμο Πάτρας Κάτω Αχαγιάς και πολλοί χρησιμοποιούσαν αυτή τη γραμμή για να αποφύγουν και την επικίνδυνοτητα της χρήσης ενός ιδιωτικού αυτοκινήτου. Σωστό. Στον επικίνδυνο αυτό δρόμο. Σωστό. Ελπίζω και αυτό να μπει σε μία σειρά και να σταματήσουν αυτά τα περίεργα πράγματα που γινόντουσαν τα προηγούμενα χρόνια, να εγκαινιάζεται μια γραμμή με λεφτά της περιφέρειας και στην ουσία το αποτέλεσμα να μην υπάρχει. Κύριε Αντιπεριφερειάρχα, κύριε Μπονάνε, ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση. Και εγώ ευχαριστώ, κύριε Βουκόνη. Παραλύει, κυρίες και κύριοι, η χώρα την Πέμπτη από τις απεργιακές κινητοποιήσεις ΓΕΣΕΕ και ΑΔΔ, στις οποίες συμμετέχουν εργατικά κέντρα, οργανώσεις, φορείς και συλλογικότητες, με αιτήματα μεταξύ άλλων την απόδοση ευθυνών για το δυστύχημα στα Τέμπη και τον εξυγχρονισμό του σιδηροδρομικού δικτύου. Σιγούν αύριο τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Νεκρών η χώρα την Πέμπτη, 16 Μαρτίου, ΓΕΣΕ και ΑΔΔ έχουν προκηρύξει 24-ωρη πανελλαδική απεργία με φόντο την πολύ νεκρή σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη. Απευθύνεται κάλεσμα προς όλους για μαζική συμμετοχή. Σε ό,τι αφορά την Πάτρα, η συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί στις 10.30 το πρωί στην πλατεία Γεωργίου. Η εργατική τάξη με την απεργία, την επιτυχία της απεργίας, γιατί πάλι θα είναι μεγάλη απεργιακή συγκέντρωση και στην Πάτρα, να σημάνει αλλαγές συνολικότερα, να εμποδίσει δηλαδή όλους αυτούς που κυβερνάνε σήμερα και μας έχουν φέρει μέχρι εδώ. Αυτό που έγινε στα Τέμπη είναι έγκλημα. Υπάρχουν ευθύνες
Υπάρχουν ένοχοι. Σαν συνταξιούχοι συνεχίζουμε στον δρόμο των αγωνιστικών κινητοποιήσεων τώρα με τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας. Στο μεταξύ, οι δημοσιογράφοι όλης της χώρας ενώνουν τη φωνή τους με την ελληνική κοινωνία και το συνδικαλιστικό κίνημα, το σύνολο των δημοσιογραφικών ενώσεων, πραγματοποιούν 24-ωρη απεργιακή κινητοποίηση από τις 5 το πρωί της Τετάρτης 15 Μαρτίου έως τις 5 το πρωί της Πέμπτης, στηρίζοντας το πάνδημο αίτημα να αποδοθούν οι πραγματικές ευθύνες για το έγκλημα των Τεμπών και να ληφθούν όλα τα μέτρα ώστε να μην θρηνήσουμε άλλα θύματα. Τώρα, για να αλλάξουμε θεματολογία, κυρίες και κύριοι, επιστολή σε υπουργούς, στους συναρμόδιους υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης, Ενέργειας και Περιβάλλοντος, απέστειλε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης για τους οργανισμούς εγγύων βελτιώσεων στη Δυτική Ελλάδα, στην Αχαΐα, την Ηλία και την Αιτωλοακαρνανία, με προτάσεις ώστε να μην κινδυνεύσει η αγροτική περίοδος, ιδιαιτέρως λόγω ενέργειας. Τρεις προτάσεις για την αποφυγή προβλημάτων σε το ΕΒΓΟΕΒ κατέθεσε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης με επιστολή του προς τους συναρμόδιους υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιώργο Γεωργαντά, Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωνσταντίνος Κρέκα. Τονίζοντας πως καθίσταται απαραίτητο να υπάρξει κατεπηγόντως πρόνοια για να μην επαναληφθούν οι ταλαιπωρίες που αντιμετώπισαν οι αγρότες, πρότεινε τα εξής. Ρύθμιση των χρεών των ΤΟΕΒ και ΓΟΕΒ προς τους παρόχους ενέργειας, καθώς και παροχή έκτακτης και απευθείας χρηματοδότησης με τη μορφή επιχορήγησης προς τους ΟΕΒ για την κάλυψη των εκτεταμένων αναγκών στις υποδομές και τη συντήρηση του δικτύου. Οι ΤΟΕΒ και οι ΓΟΕΒ βάσει της φύσης τους παρέχουν υπηρεσίες κοινής ωφελίας. Με βάση τα όσα ισχύουν και περιγράφουν τις υπηρεσίες κοινής ωφελίας, προτείνεται η ένταξη των ΤΟΕΒ και ΓΟΕΒ ως υπηρεσίες στους λογαριασμούς ρεύματος για διάστημα τέτοιο που θα εξυπηρετήσει την αδιάκοπη λειτουργία τους. Για τους ΤΟΕΒ και ΓΟΕΒ με πάυση εκπροσώπησης ή που βρίσκονται εκτός προμήθειας ηλεκτρικού ρεύματος από τον προμηθευτή τελευταίου καταφυγίου, να ισχύσει η υπαγωγή τους στην Καθολική Υπηρεσία Ηλεκτρικής Ενέργειας μέχρι το τέλος του 2023, ώστε να αποτραπεί η διακοπή του ρεύματος. Ο κ. Φαρμάκης στην επιστολή του επισημαίνει όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι οργανισμοί εγγύων βελτιώσεων, τονίζοντας ότι παρά τις δυσκολίες, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας αξιοποιεί κάθε διαθέσιμο χρηματικό πόρο τόσο από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης όσο και από τους ίδιους πόρους, ώστε να βελτιωθούν επικουρικά τα υφιστάμενα έργα υποδομής, αλλά και να υλοποιήσουμε, χρηματοδοτήσουμε νέα, καλύπτοντας ταυτόχρονα παλιές και έκτακτες ανάγκες στο δίκτυο των υποδομών. Κτίρια, διόρυγες, δεξαμενές και άλλα, προκειμένου να προστατεύονται όχι μόνο οι καλλιέργειες, αλλά οι ανθρώπινες ζωές, καθώς και τα στραγγιστικά δίκτυα εξυπηρετούν αντιπλημμυρικά τα μεγάλα αστικά κέντρα. Αναφερόμενο στο πρωτοποριακό έργο των ενεργειακών κοινοτήτων, τόνισε πως με την ολοκλήρωσή του θα εξασφαλιστεί η εξυγίανση της λειτουργίας των ΤΟΕΒ και θα ικανοποιηθούν οι ενεργειακές ανάγκες του αγροτικού πληθυσμού στο σύνολο της Δυτικής Ελλάδας. Ακόμη, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας κρούει τον κόδωνα του κινδύνου, σημειώνοντας ότι ενδεχόμενη διακοπή ηλεκτροδότησης στους ΤΟΕΒ και ΓΟΕΒ θα πλήξει τα εισοδήματα των παραγωγών που εξαρτώνται αποκλειστικά από την ενασχόλησή τους με τη γη, τα οποία θα συρρυκνωθούν ή θα εκμηδενεστούν, συμπαρασύροντας και όσους απασχολούνται ως εργαζόμενοι σε μεγάλους παραγωγούς, εργοστάσια και συσκευαστήρια και σε όλη την αλυσίδα αξίας του αγροδιατροφικού κλάδου. Ήδη από την αρχή της επιστολής του, ο κ. Φαρμάκης τονίζει την σπουδαιότητα του αγροτοδιατροφικού τομέα στη Δυτική Ελλάδα, καθώς όπως αναφέρει, από τις 98.452 επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται συνολικά στην περιοχή, το 54% δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο τομέα της αγροδιατροφής και της βιομηχανίας τροφίμων. Σε ό,τι αφορά τον συνολικό κύκλο εργασιών των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην περιφέρεια, ανέρχεται στα 7,3 δισεκατομμύρια ευρώ, με τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αγροδιατροφής και βιομηχανίας τροφίμων να πραγματοποιούν ένα κύκλο εργασιών ύψους 1,6 δισεκατομμυρίων ευρώ. Τώρα, ο ποδηλατικός θρύλος Tour de France έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και τον φέρνει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στην αρχαία Ολυμπία. Στην τελική ευθεία για τον πρώτο ποδηλατικό αγώνα L'Étape Grise by Tour de France στην αρχαία Ολυμπία, 1η και 2 Απριλίου του 2023. Για μας, για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, οι λέξεις αθλητισμός και μαζικότητα αποτελούν λέξεις κλειδιά που εμπεριέχονται πραγματικά στη στρατηγική εξωστρέφειας που έχουμε χαράξει, ειδικά όταν συνδέονται
με την αρχαία Ολυμπία. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Ολυμπιακή γη, αυτή που λέμε στα αγγλικά Olympian Land, είναι ταυτότητα με την οποία πλέον εδώ και αρκετό καιρό συστηνόμαστε σε όλο τον κόσμο. Και με αυτή την ταυτότητα συνολικά η Δυτική Ελλάδα πετυχαίνει πλέον να αναδείξει το διακριτό της στίγμα στον κόσμο, προσελκύοντας επισκέπτες, αλλά και πολύ σημαντικές διοργανώσεις. Είναι πολύ σημαντικό για μας και θέλουμε να είναι μόνο η αρχή. Είναι η αρχή για σπουδαία πράγματα σε αυτή τη γη. Γιατί υπάρχει από πάντα να δημιουργεί αθλητικά γεγονότα. Η Evzin Greece εδώ και 32 χρόνια που δραστηριοποιείται στον τουρισμό έχει σκοπό να προάγει την Ελλάδα στο εξωτερικό, μέσα από οποιαδήποτε δράση. Το Tour de France λοιπόν είναι ο καλύτερος λόγος κάποιος να μάθει τη χώρα μας. Και όχι μόνο να μάθει τη χώρα μας, να έρθει στη Δυτική Ελλάδα και να δει πού γεννήθηκαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Ύστερα από συντονισμένες προσπάθειες της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος και σε συνεργασία με την Evzin Greece, έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα ο ποδηλατικός αγώνας L'Étape Greece by Tour de France. Θέλουμε μέσω των διοργανώσεων αλλά και μέσω της συνεχούς παρουσίας μας δίπλα στα σωματεία, δίπλα στους ερασιτέχνες αλλά και επαγγελματίες αθλητές, να αποδεικνύουμε ότι η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος είναι άρρηκτα συνδεδεμένη πολιτιστικά αλλά και αθλητικά με την τεράστια ιστορία της, και το μόνο που χρειάζεται είναι μια όθηση επιπλέον για να μπορέσουμε να προσδώσουμε σε αυτόν εδώ τον τόπο αυτή την έγκλη που του πρέπει και αυτή την έγκλη που του αρμόζει και πολιτιστικά και αθλητικά. Οπότε μια τέτοια συνεργασία σίγουρα από την αρχή ήταν πολύ ενδιαφέρουσα, σίγουρα εμείς την είδαμε σαν μια μεγάλη ευκαιρία και σας ευχαριστούμε και εμείς από την πλευρά μας που μας προσεγγίσατε ξέροντας ότι αυτός εδώ ο τόπος μπορεί να φιλοξενήσει αυτά τα γεγονότα. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να προκαλέσουν τον εαυτό τους να απολαύσουν έναν απαράμιλο συνδυασμό ελληνικής φύσης και αρχαίας ιστορίας σε κλειστές διαδρομές γύρω από την γενέτειρα των Ολυμπιακών Αγώνων. Θα ξεκινήσουν μέσα από την κοιλάδα του Αλφιού. Θα έχουν τη μοναδική ευκαιρία να διατρέξουν το οδριοδάσος της Φολόης, ένα μοναδικό οδριοδάσος, και μετά θα έχουν την ευκαιρία να συναντηθούν με το ορεινό μονοπάτι που οδηγούσε από την Ήλιδα προς στην Ολυμπία, στις όχθες του ποταμού Ενιπέα, και από εκεί να ξανακαταλήξουν στην Ολυμπία. Αυτή είναι μια μοναδική εμπειρία. Το Tour de France είναι ο δημοφιλέστερος ποδηλατικός αγώνας στον κόσμο με βαθιά ιστορία από το 1903. Στο ρεπορτάζ που ακολουθεί θα μάθουμε τι είναι οι αισθητήρες στην ζώνη ελεγχόμενης στάθμευσης στην Πάτρα, καθώς ξεκινά η πιλωτική εφαρμογή τους. Η πόλη γίνεται πιο έξυπνη το επόμενο χρονικό διάστημα. Η πιο έξυπνη γειτονιά της Πάτρας γίνεται γεγονός, αφού έχει ξεκινήσει η εγκατάσταση νέου σύγχρονου εξοπλισμού με πολλαπλά ωφέλη για τους οδηγούς. Από την πλατεία Όλγας προς την Αγία Σοφίας, την περιοχή δηλαδή που έχει χωροθετηθεί ως Open Mall, τις τελευταίες εβδομάδες τοποθετούνται αρκετοί έξυπνοι εξοπλισμοί που έχουν ως στόχο να περάσουν την πόλη σε άλλο επίπεδο, πιο φιλικό και σύγχρονο για τον πολίτη. Το σύστημα υπόσχεται σε βάθος χρόνου να βάλει τέλος στην ταλαιπωρία των οδηγών και να τους διευκολύνει στη διαδικασία έβρεσης θέσης στάθμευσης. Σύμφωνα με πληροφορίες, η εκκίνηση της λειτουργίας θα γίνει εντός των επόμενων εβδομάδων, αλλά αρχικά σε πιλωτική φάση για συγκεκριμένο πεδίο της πόλης. Πρόκειται για τη δημιουργία του νέου συστήματος έξυπνης ελεγχόμενης στάθμευσης που υποστηρίζεται από εφαρμογές οι οποίες θα ενημερώνουν τους οδηγούς σε πραγματικό χρόνο για τις κενές θέσεις και θα τους κατευθύνουν σε αυτές, ενώ παράλληλα θα είναι συνδεδεμένες με τους φορείς αστυνόμευσης ώστε να προφυλάσσουν τις θέσεις στον αμαία από το παράνομο παρκάρισμα. Ήδη οι αισθητήρες έχουν εγκατασταθεί στις οδούς Ζαΐμι και Αράτου, ενώ οι εργασίες θα συνεχιστούν και σε άλλους δρόμους της πόλης πριν την Κωνσταντινούπολης. Η τεχνολογία που χρησιμοποιούν τα συστήματα των αισθητήρων είναι παρόμοια με αυτή των κινητών τηλεφώνων, αφού μέσω μιας κάρτας SIM μπορούν να ενημερώνουν άμεσα το κέντρο διαχείρισης στάθμευσης. Μετά από την ειδοποίηση που θα στέλνετε στο κέντρο λήψης πληροφοριών, θα φαίνεται ποιες θέσεις είναι διαθέσιμες αλλά και πού απαγορεύεται η στάθμευση. Ταυτόχρονα, οι ανάγκες των πολιτών για θέσεις στάθμευσης είναι συνεχώς αυξανόμενες, ενώ η έλλειψη ελεύθερων θέσεων σε συνδυασμό με την ελλιπή αστυνόμευση συχνά δημιουργούν τις ιδανικές συνθήκες για παράνομο παρκάρισμα, πρόβλημα που ταλαιπωρεί αρκετά την πόλη της Πάτρας. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, θα περάσουμε στον πρώτο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης. Θα καλησπερίσω τον επικεφαλής της παράταξης Ώρα Πατρών, η οποία στηρίχθηκε και από τον ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές του 2019 και είχε μία αξιοσημείωτη πορεία από τότε έως σήμερα στα δημοτικά τεκτενόμενα. Κύριε Ρόρο, καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας. Καλησπέρα σας.
Σήμερα ανακοινώσατε πως θα στηρίξετε την υποψηφιότητα του Βασίλη Ιβαλή για τον Δήμο της Πάτρας, του Προέδρου Τεχνικού Επιμελητηρίου και υποψήφιου Δημάρχου. Άρα η παράταξή σας προσχωρεί στην παράταξή του, στην συνεργατική αυτή δύναμη θα λέγαμε. Είναι καθολική η απόφαση στην παράταξή σας και γιατί επιλέξατε τώρα να πράξετε κάτι τέτοιο και γιατί με τον Βασίλη Ιβαλή? Από τον Σεπτέμβριο του 2022 υπήρξε η πρόταση της Ώρας Πατρών, πρώτη άνοιξε τα χαρτιά της για το Δήμο Πατρέων, στη δημιουργία με ένα κάλεσμα πρόσκληση σε κάθε προοδευτικό και δημοκράτη πατρινό ή πατρινιά η οποία θα ήθελε να ενταχθεί σε ένα ευρύ σχήμα προκειμένου να αλλάξει η πορεία της πόλης. Σε αυτό το κάλεσμα λοιπόν που το ξεκινήσαμε ένα χρόνο πριν τις αυτοδιοικητικές εκλογές ώστε να δώσουμε χρόνο προετοιμασίας στην νέα παράταξη η οποία θα δημιουργηθεί αν θέλετε στο νέο σχήμα έγιναν διαβουλεύσεις με φορείς, με πρόσωπα, πρόσωπα της τοπικής αυτοδιοίκησης, ανθρώπους που για πρώτη φορά θέλουν να ασχοληθούν αλλά και με δημοτικές παρατάξεις που είναι είτε στο Δημοτικό Συμβούλιο, είτε όπως ο κύριος Αϊβαλής που ανακοίνωσε την παράταξή του το τέλος Νοεμβρίου. Μετά από αυτόν τον κύκλο συζητήσεων, πιστεύουμε ότι έφτασε η ώρα να προχωρήσουμε σε μία σύμπραξη. Δεν είναι προσχώρηση της Ώρας Πατρών, είναι μία σύμπραξη των δύο παρατάξεων, του κυρίου Αϊβαλή και της Ώρας Πατρών που επικεφαλίσει εγώ, σε μία νέα παράταξη, η οποία βεβαίως δεν έχει κλειστές τις πόρτες, ανοιχτές τις πόρτες, γιατί η συζήτηση δεν τελείωσε και με τους άλλους αυτοδιοικητικούς φορείς και παρατάξεις, αλλά και απλούς πολίτες. Τώρα ξεκινάει το εγχείρημα αυτό και σε αυτό το εγχείρημα χωράει κάθε προοδευτικός δημοκράτης, αλλά και άνθρωποι οι οποίοι ανήκουν στην συντηρητική παράταξη, αλλά βεβαίως συμφωνούμε σε σημεία τα οποία είναι κομβικής σημασίας ή αν θέλετε σε αυτά που λέμε στην προγραμματική συμφωνία. Δηλαδή αν κάποιος θέλει να ιδιωτικοποιήσει το νερό ή υπηρεσίες του Δήμου, με αυτόν δεν μπορούμε να συμπορευτούμε, δεν μπαίνει καν στο πλαίσιο συζήτησης. Άρα είναι και προγραμματική συμφωνία πέραν τον άλλο με τον κύριο Ιβαλή. Ή και γιατί πέραν της προγραμματικής συμφωνίας ταιριάζεται και πολιτικά και το επιτάσσει η συνθήκη και ο χώρος αυτή τη στιγμή δεδομένου ότι φαίνεται πως επιβεβαιώνεται και το ρεπορτάζ του Νεολόγου ότι ο κύριος Αϊβαλής αυτή τη στιγμή εκφράζει αν θέλετε τη μεγαλύτερη μερίδα της κεντροαριστεράς, δηλαδή του ΠΑΣΟΚ από το οποίο προέρχεται και του ΣΥΡΙΖΑ. Καταρχήν να πούμε ότι η συμφωνία αυτή είναι προγραμματική και μάλιστα όταν εμείς το Σεπτέμβριο είπαμε ότι βάζουμε κάποιες αρχές και ένα μίνι πρόγραμμα συζήτησης, αβάσης συζήτησης, είπαμε ότι αφήνουμε το εγώ, πάμε στο εμείς και δεν έβαλα καμία απολύτως προϋπόθεση. Ούτε ότι ντε και καλά στο νέο σχήμα να είμαι εγώ ο επικεφαλής. Θέλουμε να φτιάξουμε μία παράταξη που θα διεκδικήσει και θα πάρει το Δήμο της Πάτρας και θα βάλει την Πάτρα πάλι και την πόλη μας σε τροχιά ανάπτυξης και πραγματικά αυτό που λέμε τρίτη πόλη της Ελλάδας θα είναι και στην ουσία για να μην συγκρίνουμε κάθε φορά και λέμε «Α, εκεί είναι η έξυπνη πόλη, εκεί έχει γίνει αυτό και η Πάτρα καθυστερεί σε όλα τα μεγάλα αναπτυξιακά και σπουδαία έργα». Μάλιστα. Ως προς το κομματικό πολιτικό σκέλος. Το κομματικό πολιτικό είναι γνωστές οι αφετηρίες από που ερχόμαστε ο καθένας. Εγώ έρχομαι από τον ΣΥΡΙΖΑ, από τη ριζοσπαστική προοδευτική αριστερά, την ανανεωτική αριστερά. Πολλά και από τις εξελίξεις σε κεντρικό επίπεδο. Ο κύριος Αϊβαλής προέρχεται από το ΠΑΣΟΚ, όμως φαίνεται πως έχει τη στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΠΑΣΟΚ, αλλά από εκεί και πέρα δεν παίρνουν τα κόμματα τούτη την ώρα, κανένα κόμμα δεν θα μπει σε στήριξη. Αυτό επειδή η παράταξή μας έχει και την αυτονομία, γιατί πραγματικά η αριστερά και ο ΣΥΡΙΖΑ σέβεται την αυτονομία των μαζικών χώρων, αυτόνομα πήραμε την απόφαση αυτή. Νομίζω ότι τα κόμματα τώρα δεν έχουν
κανένα λόγο να μπουν σε αυτό το, σε αυτό το επίπεδο. Εντάξει. Πιστεύουμε ότι δεν πρέπει αυτό να το κλείσουμε, να το περιχαρακώσουμε. Κόμματα, εντάξει, έχετε ένα δίκιο σε αυτό που λέτε. Έτσι το βλέπουν και οι ηγεσίες. Αυτή την οπτική έχουν. Ωστόσο, γνωρίζουμε ότι αν όχι επισήμως με τη μέθοδο του παρατοκομματικού χρήσματος, στο παρασκήνιο θα υπάρξουν ζυμώσεις, συμφωνίες και ένα σιωπηρό πράσινο φως, όπως λέμε, κάτι που φαίνεται πως έχει η παράταξη με την οποία συμπράτεται το κύριο Ιβαλή, τόσο από το ΠΑΣΟΚ, από το οποίο ξαναλέω προέρχεται, όσο και από τον ΣΥΡΙΖΑ. Ακριβώς, αυτό λέει το δικό μου ρεπορτάζ τώρα. Αλλά δηλαδή, δεν... και η Χαριλά Ντρουκούπη και προσφάτως είδα θερμό εναγκαλισμό με τον Αλέξη Τσίπρα. Εντάξει, δεν είναι όμως αυτά τα χαρακτηριστικά. Εντάξει, τα χαρακτηριστικά είναι ότι είμαστε αυτοδιοικητικοί. Θέλουμε να φτιάξουμε μια παράταξη που θα κερδίσει το Δήμο, θα πάρει το Δήμο της Πάτρας και στη βάση αυτού κάνουμε προγραμματική συμφωνία προκειμένου να διεκδικήσουμε το Δήμο. Πιάνομαι από τη φράση σας, πιστεύετε ότι μπορεί η συγκεκριμένη υποψηφιότητα να διεκδικήσει επαξίως τον δημαρχιακό θόκο? Θεωρείτε ότι ο κύριος Πελετίδης σε αυτές τις εκλογές μπορεί να ιτηθεί? Βεβαίως. Βεβαίως. Το πιστεύω. Ο κύριος Πελετίδης τα 8 χρόνια αυτά ό,τι είχε να δώσει το έδωσε. Έχουμε κάνει κριτική. Βεβαίως έχουν γίνει και θετικά βήματα και κανένας δεν αντιλέγει, ιδιαίτερα στον κοινωνικό τομέα που υλοποίησε πάρα πολλά προγράμματα της προηγούμενης κυβέρνησης της κυρίας Θεανό Φωτίου. Και εκεί ήμασταν σύμφωνοι, όμως κάνουμε κριτική για τα μεγάλα έργα τα οποία έμειναν στάσιμα και θα πω ένα και μόνο τούτο και κλείνω. Είναι ολέθριο λάθος τούτη την ώρα να διαμαρτυρόμαστε ότι ιδιωτικοποιείται το νερό και ενώ μας έδωσε την διαχείριση του ύδατος του φράγματος Πύρου Παραπύρου η προηγούμενη κυβέρνηση, το παραχώρησε στον κύριο Πελετίδη, αρνήθηκε να το λάβει. Έρχεται η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, βάζει ιδιώτη στο νερό και να το νερό τώρα που θα ιδιωτικοποιηθεί και θα είμαστε τραγικοί, η πρώτη πόλη που θα ιδιωτικοποιηθεί το νερό. Με ευθύνη Πελετίδη. Προσωπικά θα συνεχίσετε να ασχολείστε με την αυτοδιοίκηση? Βεβαίως, ο αγώνας συνεχίζεται. Καταρχήν είμαι επικεφαλής μιας παράταξης που μας εξέλεξε η Πατρινή. Με αυτό το ποσοστό που μας εξέλεξε και το τιμούμε, μέχρι και τον Οκτώβρη του 2023. Από εκεί και πέρα ο καθένας θα έχει το ρόλο του, είτε σε αυτή την παράταξη, είτε και στο πολιτικό γίγνεσθε. Άλλωστε είμαστε πολίτες και σαν πολίτες μπορούμε να προσφέρουμε υπηρεσίες από οπουδήποτε. Υπάρχει στον κοινωνικό τομέα. Δηλαδή να σας δούμε και υποψηφίους... στελέχη ενώ της ώρας πατρών δημοτικού συμβούλους με τον κύριο Ευαλή και εσάς. Μα θα είναι η σύμπραξη. Εντάξει, αυτή. Θα είναι, ναι, θα είναι. Η σύμπραξη αυτή είναι αυτή τη στιγμή δεν έχει προχωρήσει η συζήτηση. Έχουμε κάποιες επιτροπές οι οποίες το επόμενο διάστημα θα ενεργοποιηθούν. Μία από αυτές τις επιτροπές είναι και η Επιτροπή Ψηφοδελτίων, μία λέω από αυτές τις επιτροπές. Αυτή η επιτροπή θα περάσει, θα κρίνει, θα δούμε διαθεσιμότητες και τι συμφέρει την παράταξη για όλα το καλύτερο ανοιχτά, λοιπόν, και όλα είναι ακριβώς, λοιπόν, όλα είναι ανοιχτά. Κλείνω με μία ερώτηση. Ο ΣΥΡΙΖΑ στην ΑΧΑΙΑ είχε ποσοστό 40% και πλέον στις εκλογές του 2019. Στις αυτοδιοικητικές εκλογές πρώτου βαθμού η παράταξη που στηρίχθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ είχε περίπου στο 6,5%. Λένε πολλοί ότι υπήρχε μια αναντιστοιχία λοιπόν και ψάχναν να βρουν τους λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι άργησαν ίσως οι διαδικασίες μέχρι να επιλέξουν τον εκλεκτό, δηλαδή εσάς στον ΣΥΡΙΖΑ. Κάτι που έγινε και το 2015, όμως τότε ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν καβάλα στάλογο, όπως λέμε πολιτικά. Το 2019 δεν ήταν. Κάποιοι είχαν δώσει το λόγο τους. Μάλιστα, συνεργάτες ακόμη και βουλευτών στήριζαν άλλες υποψηφιότητες. Ισχύουν αυτά? Θα τρέξουν πιο γρήγορα τώρα οι διαδικασίες, κύριε Ρόρο, και θα στηρίξουν όλοι μας να χτυπήσει, δηλαδή κομματικός συναγερμός για μια περαιτέρω διείσδυση στην αυτοδιοίκηση, κάτι που δεν έκανε αποτελεσματικά ο ΣΥΡΙΖΑ τα προηγούμενα χρόνια? Αυτά τα 4 χρόνια, ειλικρινά σας λέω... Δεν ξέρω αν τα έχω αποκωδικοποιήσει καλά στο πολιτικό. Μια χαρά τα έχετε αποκωδικοποιήσει και είναι και άλλα πράγματα τα οποία δεν είναι της παρούσης ή δεν τα προλαβαίνουμε να τα πούμε. Επί 4 χρόνια, τόσο κεντρικά στο τμήμα τοπικής αυτοδιοίκησης του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά όσο και τοπικά,
Αυτό που έλεγα είναι ότι δεν πρέπει να ξανακάνουμε τα ίδια λάθη τα οποία έγιναν και το 2015 και το 2019. Δηλαδή τις τελευταίες στιγμής υποψήφι, δηλαδή μέσα σε 2-3 μήνες να κατέβεις στις εκλογές και να φτιάξεις ψηφοδέλτιο. Αυτό δεν είναι δυνατό να γίνει. Ούτε σύλλογο πολιτιστικό δεν παίρνει σε 3 μήνες με δημιουργία παράταξης. Πόσο μάλλον να πάρεις το Δήμο της Πάτρας, τον τρίτο Δήμο της χώρας και μάλιστα με έναν Πελετίδη που ο ΣΥΡΙΖΑ τότε τον είχε κάνει παντοδύναμο με μία σειρά ευεργετήματα και παραχωρήσεις τις οποίες είχε δώσει. Τα λάθη αυτά δεν πρέπει να επαναληφθούν. Οι παθογένειες τις οποίες έχει ο ΣΥΡΙΖΑ τόσο στην τοπική αυτοδιοίκηση όσο και στους μαζικούς φορείς θα πρέπει να εκλείψουν. Θα πρέπει να προχωρήσουμε στο ΣΥΡΙΖΑ της κοινωνίας. Σας ευχαριστώ πολύ. Εύχομαι καλή συνέχεια, κύριε Ρόρο. Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Άνοιξε, κυρίες και κύριοι, ξανά το καζίνο στο Ρίο. Στις θέσεις τους είναι οι εργαζόμενοι εν αναμονή και της πολυπόθητης εξυγίανσης. Το καζίνο Ρίου άνοιξε τις πύλες του το Σαββατοκύριακο μετά από σχεδόν 9 μήνες. Ήδη η επιχείρηση δέχθηκε τόσο το Σάββατο όσο και την Κυριακή τους πρώτους τις επισκέπτες στα τραπέζια, με τους εργαζόμενους να είναι στο πόστο τους, εμφανώς ικανοποιημένοι από την επιστροφή στην εργασία τους. Οι περισσότεροι άλλωστε από αυτούς δουλεύουν στην επιχείρηση εδώ και μια δεκαετία. Υπάρχουν άτομα που εργάζονται εκεί από την αρχή της λειτουργίας του καζίνου και έχουν μεγαλώσει μαζί του. Είναι χαρακτηριστικό ότι κάποιοι από αυτούς, επιστρέφοντας στην εργασία τους μετά από τόσους μήνες και ύστερα από όλο αυτό το κλίμα βεβαιότητας που πέρασαν, δεν έκρυψαν τη συγκίνησή τους. Η νέα διοίκηση έχει πιστώσει ένα μέρος των οφειλόμενων προς τους εργαζόμενους, οι οποίοι μετά από τόσους μήνες δεν είχαν χρήματα στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς. Πρόκειται για 200 οικογένειες που αντιμετώπιζαν σοβαρό πρόβλημα επιβίωσης με το καζίνο κλειστό. Ωστόσο, υπάρχει δρόμος ακόμα μπροστά για να μπορέσει να ορθοποδήσει η επιχείρηση. Δύσκολος δρόμος, αλλά τουλάχιστον το καζίνο άνοιξε και πάλι. Ολοκληρώνουμε τον κύκλο των ρεπορτάζ μας με την εθελοντική αιμοδοσία που βρίσκεται σε εξέλιξη στην Πάτρα, πραγματοποιήθηκε και σε άλλες πόλεις της Δυτικής Ελλάδας. Από τον πύργο ξεκίνησε με μεγάλη επιτυχία στις αρχές Μαρτίου η μεγάλη εκστρατεία εθελοντικής αιμοδοσίας που διοργανώνει η Ιατρική Εταιρεία Δυτικής Ελλάδος και Πελοποννήσου στις 3 πρωτεύουσες πόλεις της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, στον πύργο, το Αγρίνιο και την Πάτρα, σε συνεργασία με την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος σε όλη αυτή τη μεγάλη προσπάθεια. Επίσης με υγειονομικούς φορείς, συλλόγους και κινήσεις πολιτών. Ακόμα και σήμερα όλος ο κόσμος να δώσει αίμα, επειδή η διατήρηση του αίματος έχει ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, κάτι που δεν ξέρει όσο πολλοί κόσμος, από 35 μέχρι το πολύ 40 μέρες, δεν έχει κανένα νόημα μια εφάπαξ αιμοδοσία, αλλά πρέπει να είναι επαναλαμβανόμενη. Άρα συνεπώς για μία ακόμη φορά βρισκόμαστε εδώ πέρα με τη συνεργασία της Ιατρικής Εταιρείας Δυτικής Ελλάδας, την οποία πραγματικά θέλω να ευχαριστήσω και προσωπικά τον πρόεδρο, τον κύριο Δουσδαμπάνη, για αυτή τη συνεργασία που έχουμε. Είναι, θα έλεγα, η πολλωστή φορά που βρισκόμαστε εδώ στην πλατεία σε μια προσπάθεια να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο για να κάνει στην πράξη την κοινωνική αλληλεγγύη, την ύψιστη προσφορά που υπάρχει, δηλαδή να μπορέσει να δώσει αίμα και στοιχεία του αίματος που χρησιμοποιούνται για διάφορες παθήσεις, αιμοπετάλια κτλ., ώστε να βοηθήσουμε πολίτες οι οποίοι πραγματικά βρίσκονται σε δύσκολη θέση και σε αυτή τη θέση, μην ξεχνάμε, μπορεί εν δυνάμει να βρεθεί ο καθένας μας. Η Ιατρική Εταιρεία Δυτικής Ελλάδος και Πελοποννήσου για ακόμα μια φορά ενώνει τις δυνάμεις με την περιφέρεια. Σε αυτή μας την κοινή προσπάθεια βρήκαμε συνοδοιπόρους στους Δήμους Πύργου, Πατρών και Εγρινίου. Είναι πραγματικά μεγάλη χαρά και τιμή να συμμετάσχουμε σε αυτή την μεγάλη εθελοντική αιμοδοσία. Ήταν μια ιδέα του Αντιπεριφερειάρχη Υγείας, αρμόδιου συγγνώμη, για θέματα υγείας του κ. Μπονάνου, ο οποίος για πολλωστή φορά ζήτησε τη βοήθειά μας για να κατεβούμε στους δρόμους για να μαζέψουμε αίμα. Καλού όλους τους συναδέλφους, όλους τους γιατρούς της περιοχής μας, αλλά και όλους τους πολίτες να έρθουν να συμμετάσχουν σε αυτή την εθελοντική αιμοδοσία και θα ήθελα να ευχαριστήσω τα δύο νοσοκομεία της πόλης, την περιφέρεια, ξανά την έκτη ΥΠΕ, τους Δήμους, Πατρών, Πύργου και Αγρινίου και όλους όσους έχουν συμμετάσχει σε αυτή τη μεγαλειώδη προσπάθεια. Στην πλατεία Γεωργίου μέχρι και την Τετάρτη μπορείτε να δώσετε αίμα και να σώσετε ανθρώπινες ζωές. Τόσο την Τρίτη όσο και την Τετάρτη, από τις 9 το πρωί έως και τη 1 το μεσημέρι.
να τονίσουμε ότι σε αυτή την αιμοδοσία υπάρχουν δύο καινοτομίες, ας το πούμε εντός εισαγωγικών. Το πρώτο, ότι γίνεται σε τριήμερα στις τρεις πρωτεύουσες των τριών περιφερειακών ενωτήτων, Πύργος, Πάτρα και Αγρίνιο, αλλά στις μεγάλες πόλεις μάλλον καλύτερα των τριών περιφερειακών ενωτήτων, αλλά και το δεύτερο, ότι γίνεται και μία ενημέρωση για τη μονάδα μεταμόσχευσης μυελού των οστών, για την συμμετοχή στη μεγάλη, στην παγκόσμια τράπεζα που πρέπει να έχουμε όλοι, ώστε να μπορέσουμε να σώσουμε κάποιον συνάνθρωπο ο οποίος θα έχει ανάγκη από στοιχεία του αίματος. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η κεντρική μας ενημέρωση για την Αχαΐα και την Δυτική Ελλάδα από το Αχαΐα. Ευχαριστούμε που και απόψε επιλέξατε εμάς για την ενημέρωσή σας. Καλό βράδυ σε όλες και όλους. Γεια σας. Αυτός είναι ο Max FM. Καθημερινά 8 με 9 Γιώργος Κοντογιάννης, 9 με 10 Γιάννης Γεωργόπουλος, 10 με 11 Αλέξανδρος Κογκόλης, 11 με 12 Δήμητρα Μπαλαφούτη, 1 με 2 Ελληνοφρένεια. Max FM 93,4. Τσίρκο Ορφέι Experience. Το διάσημο ιταλικό τσίρκο τώρα στην Ακτή Δημαίων, δίπλα στο κολυμβητήριο, για να το απολαύσουν οι μικροί και οι μεγάλοι μας φίλοι. Από Παρασκευή 17 Μαρτίου έως Κυριακή 9 Απριλίου. Ακροβάτες, ζογκλέρ και κλόουν και ένα συγκλονιστικό motor show σε ένα φαντασμαγορικό θέαμα. Τσίρκο Ορφέι Experience. Μια μοναδική εμπειρία. Παραστάσεις καθημερινά εκτός τρίτης. Εισιτήρια ticketservices.gr και στο ταμείο